τουρκική εθνοσυνέλευση μετατρέπεται σε ρινγκ. Βουλευτές του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών και του κυβερνώντος ΑΚΕΠΕ έρχονται στα χέρια. Σπρώχνονται και χτυπούν ο ένας τον άλλον. Αφορμή η διαμαρτυρία των φιλοκούρδων βουλευτών με πλακάτ για την καθαίρεση του εκλεγμένου δημάρχου της επαρχίας Χακιάρη. Οι κυβερνητικοί βουλευτές τους επιτίθενται σκίζοντας και πετώντας τα πλακάτ. Το κοινοβούλιο θυμίζει πεδίο μάχης. Λίγες ώρες νωρίτερα συμπλοκές ξεσπούν και στο Χακιάρη στην νοτιοανατολική Τουρκία. Κούρδοι διαμαρτύρονται για την αντικατάσταση του δημάρχου από τον ομάρχη της περιοχής. Με ρήψεις νερού η αστυνομία προσπαθεί να τους διαλύσει. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Μεχμέτα εκεί συνελήφθη κατηγορούμενος για επαφές με το ΠΚΚ. Χτες καθαιρέθηκε, σήμερα καταδικάστηκε ο δήμαρχος της πόλης Χακιάρης σε 19,5 χρόνια κάθεξης. Την ίδια ώρα φρένο στον Ερντογάν βάζει το συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας. Ρεκτόρ αταμαλαρι, εφέντιμε σύλλημιστε, ορκέστρα σεφε αταμαλαρι, τιάτρο γενέλ μιδουρα αταμαλαρι, Μέρκεζ Μπάνκασι Başkanı'nı görevden alma yerine görevden getirme vesaire gibi veya üyelerini, işte o KYK'dan bahsediyorum. Anayasa Mahkemesi dedi ki, hayır dedi, bu kanunsuzdur, anayasaya aykırıdır dedi. Πολλά προεδρικά διατάγματα, όπως αυτά για την πρόωρη απομάκρυνση των κεντρικών τραπεζιτών, εξουσία που ο Ερντογάν είχε ασκήσει 5 φορές, επιδιώκοντας μεγαλύτερο έλεγχο στην οικονομία, και εκείνα με τα οποία διορίστηκαν οι Πριτάνοι στα πανεπιστήμια, κρίνονται άκυρα σε μια απόφαση πλήγμα για τον Τούρκο πρόεδρο. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, soruyorum. Yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. 270 sayfa iptal var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukta nasıl bir hukuksuzlukla yönetildiği gözler önüne serilmiş. Από σήμερα το κράτος έχει σπασμένες κολόνες και τα θεμέλια είναι χτισμένα πάνω στην άμμο, λέει η αντιπολίτευση. AYM kararı, belediyelerin Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasından, Adalet Bakan Yardımcısının HSK'da doğal üye olmasına. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι μια σπάνια αμφισβήτηση της προεδρικής εξουσίας στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν στην τρίτη του πια δεκαετία διακυβέρνησης έχει παγιώσει τον έλεγχο στους κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού σώματος. Τώρα έχει διορία ενός έτους για νέα ρύθμιση.